εδώ στο στούντιο του 984. Θα ξεκινήσω από τις κυρίες. Η κυρία Σημαίκη Εύα από τη Νέα Δημοκρατία, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, ευχαριστούμε. Επίσης, πολύ. Επίσης, στο στούντιο του 984 η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά από το Μέρα 25. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Τσουκαλά. Καλημέρα σας, κυρία Δουλιαράκη. Από το Κινάλ ο κύριος Σταύρος Καλουδάκης. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κυρία Δουλιαράκη, από το κίνημα αλλαγής του προτιμούμε έτσι είναι πιο όμορφο. Ωραία, να σας λέω έτσι, κίνημα αλλαγής. Και τον κύριο Μιχάλη Κριτσοτάκη από τη ΛΑΕ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Καλουδάκη. Μιας και είναι εδώ η κυρία Φόφη Γεννηματά σε αυτή την διήμερη περιοδία. Σήμερα νομίζω θα είναι στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, το βράδυ στο Αρκαλοχώρι. Ακούσατε ήδη, ανέφερα. Σωστά, ποια είναι η συγκέντρωση. Ποιο είναι το μήνυμα, τι ώρα είναι η συγκέντρωση μάλλον. Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο περνάτε έναντι ΠΑΣΟΚ. Έναντι ΠΑΣΟΚ, προσέξτε το μήνυμα το οποίο περνάτε έναντι ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καλημέρα πρώτα απ' όλα στους ακροατές, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Σωστά το είπατε ότι η πρόεδρός μας, η κυρία Φόφη Γεννηματά, είναι στην Κρήτη. Χθες ήταν στο Λασίθι, Ιερά Πέτρα, Άγιο Νικόλαο, Σιτία. Σήμερα θα είναι Ρέθυμνο, Χανιά. Το βράδυ θα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Και μάλιστα θα έχουμε τη συγκέντρωσή μας στο Αρκαλοχώρι, στο συνεδριακό κέντρο, 7.30 ώρα. Το μήνυμα είναι βασικά το σύνθημά μας. Η λογική επιστρέφει. Οι αυταπάτες που είπε μόνος του ο κύριος Τσίπρας ότι είχαν, και με αυτές αυταπάτες παρέσυραν και ξεγέλασαν τον ελληνικό λαό που περνούσε τόση μεγάλη κρίση και έθεσαν τις ελπίδες σε έναν ερχόμενο αστέρι την περίοδο εκείνη, αποδείχτηκαν ότι στήξαν πάρα πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Τέρμα λοιπόν αυτές οι αυταπάτες, η λογική επιστρέφει. Όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξεχνάμε ότι το ρόλο που έχει παίξει τη μεγάλη και κρίσιμη περίοδο στην αρχή της κρίσης, με τα Ζάπια, με το ένα, με το άλλο, αγκαλιά τότε με τον Τσίπρα, και δεν πήγαν όλοι μαζί να βάλουν πλάτη να φύγει η χώρα μία μέρα νωρίτερα, παρά μόνο ο καθένας στο δικό του δρόμο. Και τώρα έρχεται και βάζει διλήμματα για αυτοδυναμία, για εκλογές τον 15 του Αυγούστου, πιέζει το κίνημα αλλαγής και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, γιατί από εκεί κατά τη γνώμη τους είναι δεξαμενοί που μπορούν να πάρουν. Εμείς λέμε ότι η προοδευτική παράταξη είναι μία και μοναδική, και αυτή την περίοδο την εκφράζει το κίνημα αλλαγής. Ο κόσμος στην Ελλάδα όλοι, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, ξέρουν πως έζησαν τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν το ΠΑΣΟΚ τι παρέδωσε το 2004 στη Νέα Δημοκρατία και τι η Δημοκρατία παρέδωσε το 2009. Μια χώρα συντετριμένη. Παραδώσε μια χώρα Ολυμπιακών διαστάσεων, Ολυμπιακών αγώνων, με φοβερή ανάπτυξη, με ποιοτική ζωή, και παρέδωσε μια χώρα καταχρεωμένη. Και όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνοδοιπόροι, βέβαια, του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο, γιατί μετά διασπάρξει η ΣΥΡΙΖΑ, πια δεν υπάρχει. Τώρα είναι η ΛΑΕ, είναι Μέρα 25, είναι Ανταρσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιοι είναι, για να μην γίνουμε ξάρτες, θα πούμε στο γύρω-γύρω. Αυτό είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν να επανέλθουν πραγματικά και να επαναλάβω το κίνημα, το σύνθημά μας, η λογική επιστρέφει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσουκαλέ, έρχομαι σε εσάς. Και ο κύριος Βαρουφάκης απόψε στο Ηράκλειο έχει ξεκινήσει την περιοδία του από τα Χανιά. 8:30 η κεντρική ομιλία στην πλατεία Κορνάρου. Ποιο είναι το δικό σας το μήνυμα?
Ο Γιάννης Βαρουφάκης, καταρχάς μπορώ να απαντήσω στον κύριο Καλουδάκη όσον αφορά. Κρατήστε το, βεβαιότατα θα απαντήσετε στη συνέχεια, αλλά δώστε μας πρώτα το στίγμα και απαντήστε μετά. Το κεντρικό μήνυμα του Γιάννη Βαρουφάκη είναι αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος πολιτικός ο οποίος μιλάει για την αναγκαιότητα μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 3,5% στο 1,5% και μόνο και υπό όρους και εφόσον υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι το οικονομικό του πρόγραμμα είναι το μόνο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος έχει διαπραγματευτική ισχύ με τους Ευρωπαίους εταίρους και ως επιφανής ακαδημαϊκός και ως διεθνούς φήμης οικονομολόγος. Και θεωρώ ότι έχει ένα, και ο λόγος για τον οποίο στηρίζω το Γιάννη Βαρουφάκη και το ΜΕΡΑ25 είναι επειδή είναι κατ' εμέ το μόνο κόμμα το οποίο έχει, το οποίο βάζει μπροστά περιβαλλοντικά ζητήματα. Είμαστε ενάντια σε εξορίξη πετρελαίου και γενικά έχουμε ένα πάρα πολύ πρωτότυπο και καινοτόμο και πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στις ανάγκες του τόπου, στις ανάγκες της νεολαίας, με διαρθρωτικές με ριζοσπαστικές τομές σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ελληνικής ζωής και μάλιστα και με αμεσοδημοκρατικά προγράμματα συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών. Η απάντησή σας σε αυτά τα οποία ακούσατε και δεν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο αναφορικά με τα όσα είπε εδώ ο υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα αλλαγής ο κύριος Καλουδάκης. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καλουδάκη για ποια λογική μιλάει. Εδώ μιλάμε ότι ο παραλογισμός επιστρέφει. Η κυρία Γεννηματά είπε πριν από τρεις μέρες ότι θα στηρίξει την αυτοδυναμία του, θα στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη σε περίπτωση που δεν καταφέρει να αποκτήσει την αυτοδυναμία. Για ποια λογική μιλάει, ο παραλογισμός επιστρέφει, το τέρας του δικοματισμού. Αυτό ακριβώς είπε. Δεν είπε ποτέ αυτό, κυρία Γεννηματά. Είναι δήλωση της κυρίας Γεννηματά. Είναι δήλωση της κυρίας Γεννηματά. Ποτέ δεν είπε τέτοια δήλωση, κυρία Γεννηματά. Απέναντίον στον κύριο Βαρουφάκη έκανε δήλωση λοιπόν, ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη που τον άκουσα προσωπικά. Και με τον κύριο Τσίπρα. Να λέμε αλήθειες. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν πρόκειται να συνεργαστεί σύμφωνα με δήλωσή του ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε μάλιστα. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την ακούσατε τη δήλωση. Εκείνο το, εκείνο δεν την άκουσα τη δήλωση. Εγώ τον άκουσα προσωπικά. Διάβασε παρακαλώ. Εγώ διάβασα τη δήλωσή του, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Σημεάκη, έρχομαι σε εσάς. Νέα Δημοκρατία. Βάσει αυτών που ακούτε, έτσι όπως εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος, με τα διακυβεύματα τα οποία έχουμε μπροστά μας, και το λέω έτσι γιατί. Γιατί δεν μπορεί να πας με το θυμικό στην κάλπη. Θα πρέπει να έχεις σκεφτεί, ακούγοντας το λόγο του κάθε ενός από εσάς, διαμορφώνουμε άποψη, αντίληψη βάσει και των δεδομένων που έχουμε για να προχωρήσουμε να πάμε μπροστά. Λοιπόν, ποιο είναι το δικό σας το μήνυμα? Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές μας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτές οι εκλογές είναι οι κρισιμότερες εκλογές, κρίνουν το μέλλον μας. Θεωρώ ότι είναι η ελπίδα αυτές οι εκλογές και πρέπει να πάμε τη χώρα μας μπροστά. Το διακύβευμα είναι ότι ζητάμε την εμπιστοσύνη του λαού, γιατί θέλουμε να επιφέρουμε την κανονικότητα στη λειτουργία της πολιτείας, αλλά και την καθημερινότητα του πολίτη. Θα ήθελα να θυμίσω ότι τα εκλογικά πειράματα του 2015 με τις διπλές εκλογές και το διχαστικό δημοψήφισμα του καλοκαιριού μας δίδαξαν ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να πειραματιζόμαστε. Οι μνήμες από τις περιπέτειες, τις καταστροφές, αποτυχίες των τελευταίων 4 ετών και της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ νοπές. Στις 7 Ιουλίου θα θέλαμε να προσέλθουν όλοι οι πολίτες στις κάλπες, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και θα ήθελα να εμπιστευθούν εμάς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να έχουμε μια ισχυρή ανάπτυξη, και το μήνυμά μας είναι να είμαστε ενωμένοι μπορούμε. Ισχυρή ανάπτυξη και αυτοδύναμη Ελλάδα. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ και θεωρώ ότι στις 7 Ιουλίου ο κόσμος θα ψηφίσει και θα δώσει την εντολή στο Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει η χώρα μπροστά. Κύριε Κρυτσουδάκη, λέει, το δικό σας μήνυμα. Κοιτάξτε, το τοπίο μετά τις ευρωεκλογές είναι αρνητικό για τον ελληνικό λαό γενικά, αλλά είναι αρνητικό και για τους εργαζόμενους ακόμα περισσότερο και για τον προσανατολισμό της χώρας ακόμα χειρότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την μνημονιακή πολιτική που εφάρμοσε άνοιξε το δρόμο για την επέλαση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ο λαός λέει
ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε μόνη της, κάποιοι της έστρωσαν το χαλί. Και είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι είτε ευθέως είπαν υπέρ των μνημονίων, τα ψήφισαν και τα εφάρμοσαν, και είναι και τα τρία κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ που το πρωτοέφερε και τώρα ζητάει να έρθουμε, λέει, στη λογική. Ποια λογική? Δηλαδή θα κάνουμε τις τρέλες μας και μετά θα επικαλούμαστε τη λογική ως προσόν μας. Αυτό είναι απτάγραφα. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία που ποτέ δεν θα ψήφιζε το μνημόνιο και η οποία αφού το ψήφισε έλεγε ότι δεν γινόταν αλλιώς και μιλούσε και για το success story, και έρχεται μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίζει το τρίτο μνημόνιο και στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να παραμείνει στην εξουσία, και αυτοί οι τρεις ακροβολίζονται και παριστάνουν τους μεγάλους εχθρούς. Νομίζω ότι είναι οι πρώτες εκλογές που έχω δει και έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά, πολλές εκλογές δηλαδή, όπου το πολιτικό διακύβευμα απέχει κυριολεκτικά από το προσκήνιο. Δεν έχει μπει δηλαδή για να συγκρουστεί και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αποφασίζει λοιπόν στη λογική του ότι είμαστε εχθροί, είμαστε διαφορετικοί, ενώ έχουμε το ίδιο κυριολεκτικά Ευαγγέλιο, και ενώ και τα τρία κόμματα που έχουν ηγηθεί στο να ψηφίσουν μνημόνιο. Και να σας υπενθυμίσω, κυρία Δουλειράκη, γιατί έχω κάνει ένα τεστ και ο κόσμος το έχει ξεχάσει. Έχουν κάνει και το πρόπλασμα αυτού που ετοιμάζεται να κάνουν δηλαδή μαζί, γιατί εγώ το πιστεύω ότι θα κάνουν και μαζί μια κυβέρνηση ξανά, γιατί την έχουν ξανακάνει. Ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αν τη θυμάστε, η οποία είχε μέσα εκτός από τον Κουβέλη και κάποιον άλλον που εδώ ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Είχε και το λαός μέσα. Υπουργό τον έχει τον Κουβέλη ο Τσίπρας. Ναι. Λοιπόν, καλά το κάνει. Αφού είναι μνημονιακός ο ένας, μνημονιακός και ο άλλος, ακριβώς όπως εσείς, κύριε Καλουδάκη, που τολμάτε να κάνετε τέτοιου είδους παρατηρήσεις. Σαν να μην ήσασταν κι εσείς. Δηλαδή, εμείς δεν ήμασταν, γιατί μας λέγανε Πασό και τώρα το πάμε Κινάλ. Και έτσι δεν. Θα σας απαντήσω. Μπορείτε να απαντήσετε. Βεβαίως, αν μπορείτε να απαντήσετε. Στην ώρα σας, το θέμα είναι τι θα απαντήσετε. Το θέμα λοιπόν τώρα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι πρώτον, το χρέος μεγαλώνει. Και δεν αντιμετωπίζετε το χρέος με το μνημόνιο, ούτε με τους περίπου 800 νόμους που ψηφίστηκαν για να αντικατασταθούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις και να φύγει από το μνημόνιο η υποχρέωση της χώρας και να πάει στους νόμους, όπου τους περισσότερους τους ψήφισαν και αυτοί που σήμερα διαμαρτύρονται. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια εξάρτηση η οποία συνεχίζεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην χώρα. Και ακούω και ορισμένους άλλους οι οποίοι ευαγγελίζονται τώρα το νέο, διότι είναι κόμματα που έγιναν και προσωποπαγή, αλλά και για μια χρήση που λένε, οι οποίοι τότε έλεγαν ότι το 70% του μνημονίου, και αναφέρομαι στον κύριο Βαρουφάκη, το 70% του μνημονίου, και είχαμε τρελαθεί τότε στην κοινοβουλευτική ομάδα και λέγαμε, μα τι λέει τούτος? Τι λέει τούτος? Ποια είναι τα καινοφανή? Τα ίδια λέει με άλλα λόγια. Και αν φοράω ένα πουκάμισο και του βάλω μια κόκκινη γραμμή, δεν άλλαξε το πουκάμισο. Στοιακά. Ναι, μα ναι, μην το κάνουμε, να μην το ευτελίσουμε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η παραγωγική βάση της χώρας μικραίνει. Μπορούμε να πούμε ότι ενώ το χρέος μεγαλώνει, είτε ως απόλυτος αριθμός είτε ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, κάνουν ορισμένοι ότι δεν καταλαβαίνουν, κάνουν ότι δεν είναι τίποτα αυτά, δεν πειράζει παιδιά, προχωράμε, και να μιλήσουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η επόμενη μέρα λοιπόν, η επόμενη μέρα από τις εκλογές θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, και το τοπίο που με αυτό ξεκίνησα την παρέμβασή μου σήμερα στην εκπομπή της κυρίας Δουλγεράκη, ότι μετά τις ευρωεκλογές δηλαδή το τοπίο είναι αρνητικό για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και είναι καλύτερο μόνο για το 1% εκείνο που κρατάει, ας πούμε, το μεγάλο ποσοστό από την οικονομία και τα υπόλοιπα, την ισχύ δηλαδή. Αυτό είναι το διακύβευμα κατά την γνώμη μου. Mm-hmm. Καταφέρομαι και στη σημερινή συζήτηση να το κουβεντιάσουμε αυτό, καλό θα ήταν. Λοιπόν, κύριε Καλουδάκη, έρχομαι σε εσάς, γιατί νομίζω υπάρχουν αρκετά για τα οποία θα πρέπει να απαντήσετε. Απαντήσω, ναι. Αλλά αυτό ως τελευταία παρατήρηση από τον κύριο Κριτσοτάκη, να το κρατήσουμε και εσείς, κυρία Σημαίκη, και εσείς, κυρία Τσουκαλά, όταν λέει ότι χρέος μεγαλώνει, η παραγωγική Ελλάδα μικραίνει, τι είναι τα υπόλοιπα τα οποία λέμε. Παρακαλώ, κύριε Καλουδάκη. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω ανάποδα. Όσον αφορά τον φίλο μου, τον Κριστάκη, τον Μιχάλη, πραγματικά είναι συνεπής. Δεν ψήφισε ο μνημόνιο. Έφυγε. Λέει να αλληθείς εκεί πέρα.
Ενώ αυτοί που τα ψήφισαν είναι ασυνεπείς όλοι ή επιλεκτικά αυτοί? Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι. Μιχάλη, είπα να σε διακόψεις, μου είπατε όχι και είπα εντάξει, μην με διακόψεις. Είστε είναι ασυνεπείς. Δεν ψήφισε μνημόνιο. Το μοναδικό ίσως. Απέναντίας εγώ ήμουν υπέρ του μνημονίου. Και ειδικά του πρώτου, και όταν ήμουν διευθυντής σχολή, είχα πει ότι είμαι υπέρ του μνημονίου. Του πρώτου, όσον αφορά τις διαδοτικές μεταρρυθμίσεις. Απελευθέρωση επαγγελμάτων. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Διάβγεια. Μην τα ξεχνάμε τι γίνανε το πρώτο μνημόνιο. Αυτό ήταν δηλαδή το μνημόνιο του πρώτου. Το πρώτο από εκεί ξεκίνησε. Είπα δεν διάκοψα κανένα. Παραλάβουμε ένα χρέος το 9, 36 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε αυτό. Μπορούσε μια χώρα να προχωρήσει έτσι. Ήταν η πρόταση, όπως η πρόταση σήμερα του ΛΑΕ, που λέγεται τότε σε ένα βράδυ με ένα νόμο. Θα τα σκίσουμε όλα. Και πού θα πάμε? Στη δραχμή. Στη δραχμή. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ευρώ. Αυτό ισχυρίζεται. Δεν βλέπουν τι παθαίνει η Αγγλία, που έκανε, δεν ήταν στο ευρώ, ήταν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να φύγουν, καταραίει. Καταραίει. Θέλουν Βενεζουέλα εδώ. Αυτό όμως το πούνε καθαρά. Θέλουν Βενεζουέλα. Ναι, αλλά η Βενεζουέλα δεν είναι μια Τουρκία γείτονα. Δεν έχει Τουρκία γείτονα. Ούτε Συρία, ούτε τα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Σε αυτό όμως δεν θέλουν να απαντήσουν. Λένε ότι δεν θέλουν μνημόνια, θέλουν δραχμή. Δραχμή σημαίνει Βενεζουέλα κτλ. Φτώχεια και πείνα, το είπαν μόνοι τους. Όσον αφορά τον κύριο τη μέρα 25, την εκλεκτή. Κυρία Τσουκαλά, εδώ την κυρία μας, τις δύο κυρίες μας μάλλον, το πλεόνασμα το 2% το προείπε το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ, μείωση πλεονασμάτων. Δεν είναι ο μοναδικός που το λέει. Το προείπε πολύ πολύ πιο πριν. Ο Βαρουφάκης μιλάει για 1,5%. 1,5%. Και εφόσον υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Και εφόσον υπάρχει. Και εφόσον υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Λοιπόν, τι λέει με το παράλληλο πρόγραμμα που έλεγε να κάνει ο κύριος Βαρουφάκης. Το ξεχνάμε το παράλληλο πρόγραμμα. Το παράλληλο πρόγραμμα ήταν πίστοση. Το παράλληλο νόμισμα, έτσι το ονόμασε. Έτσι το ονόμασε και να μην λέμε τώρα τι δεν λέμε και τα υπόλοιπα. Αυτό θέλουμε πάλι. Πάλι παιχνίδια. Πάλι παιχνίδια σπλάξης του λαού. Ολόκληρη καριέρα έχουν στήσει κάποιοι. Σπλάξης του ελληνικού λαού για να έχουν σήμερα να κυκλοφορούν. Όσον αφορά για τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία εισπράττει όλη τη δυσαρέσκεια του κόσμου που είχαν όλοι αυτοί, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ αν θέλετε, που έκαναν το όχι ναι σε ένα βράδυ χωρίς λόγο, χωρίς μια εξήγηση στον κόσμο. Γιατί εγώ ήμουν υπέρ του ναι, άλλοι ήταν υπέρ του όχι. Το δηλώνω καθαρά. Αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Διότι αυτοί πήραν το όχι, 62%, και το έκαναν ναι. Ποιοι? Οι δημοκράτες. Οι δημοκράτες που λένε στο λαό. Εμείς θα πάμε ό,τι θέλει ο λαός. Αλλά του λέει ο λαός δημοψήφισμα, το όχι το έκαναν ναι σε ένα βράδυ. Η Νέα Δημοκρατία λέει ανάπτυξη. Φτάνει μόνο η ανάπτυξη. Θα γίνει αυτό που λέει και ο Ξεδοτάξης, το 1%. Ανάπτυξη χωρίς κοινωνικό πρόσημο, χωρίς δικαιοσύνη στο λαό, χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον και στους νέους, η χώρα δεν πάει μπροστά. Γι' αυτό είναι το κίνημα αλλαγής, γι' αυτό είναι η προοδευτική παράταξη που πρέπει να τη στηρίξει ο λαός πραγματικά, για να είναι το ανάγωμα απέναντι στην επέλαση που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Τσουκαλά. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Καλουδάκη όσον αφορά την ανακριβή αναφορά του σε παράλληλο νόμισμα, όπως είπε. Ο Βαρουφάκης ποτέ δεν εισηγήθηκε ένα παράλληλο νόμισμα ή η επιστροφή στην δραχμή. Αυτό το οποίο εισηγήθηκε ήταν ένα εναλλακτικό σύστημα πληρωμών μέσω ενός δημοσίου εξωτραπεζικού συστήματος πληρωμών. Επειδή το 2015 η Τρόικα εξανάγκασε τις τράπεζες, έξι τράπεζες για να τις εξαναγκάσει να συνθηκολογήσουν στη χρεοδουλοπαρικία,
Ο Βαρουφάκης ήθελε να θεσμοθετήσει ένα δημόσιο εξωτραπεζικό σύστημα πληρωμών, το οποίο θα επέτρεπε στα φυσικά και νομικά πρόσωπα να συναλλάσσουν μεταξύ τους και με το δημόσιο, χωρίς τη διαμεσολάβηση ενός τραπεζικού συστήματος. Σε κάθε αφημί θα αντιστοιχούσε ένας λογαριασμός τάξης, στον οποίο ο πολίτης επιχειρηματίας θα μπορούσε να πιστώνει και να πιστώνεται χρήματα ηλεκτρονικά, όπως γίνεται παντού μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Δεν εισηγήθηκε ποτέ επιστροφή στην δραχμή, δεν εισηγήθηκε ποτέ παράλληλο νόμισμα. Εντάξει. Αυτό. Μετά θα ήθελα να απαντήσω επίσης και στον κύριο Κρουτσοτάκη όσον αφορά την υπογραφή του μνημονίου. Όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, οι λόγοι ήταν πολύ συγκεκριμένοι. Καταρχάς ο ίδιος διαπραγματευόταν. Εγώ συμφωνώ και δέχομαι την κριτική σας, κύριε Κρουτσοτάκη, και είστε απόλυτα και συμφωνώ μαζί σας. Θα εξηγήσω όμως τους λόγους. Δέχτηκε την τροποποίηση του Οικονομικού Κώδικα και μια ευρωπαϊκή οδηγία εξυγίανσης τραπεζών, το BRRD, σε αντάλλαγμα της μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το 1,5%. Αυτό ήταν ο λόγος τον οποίο ο Γιάννης Βαρουφάκης υπέγραψε. Δέχομαι 100% την κριτική σας και είναι κάτι το οποίο ο Γιάννης Βαρουφάκης θα φέρει βαρέως από εδώ και στο εξής. Κυρία Σημαίκη. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η χώρα έβγαινε από το 2014 από την κρίση. Μας γύρισε πίσω με δυσβάσταχτο κόστος, με νέα χρέη, κλείνοντας τράπεζες και κυρίως φορτώνοντας με νέα βάρη τους Έλληνες. Έφερε λοιπόν δύο νέα μνημόνια, ένα τυπικό και ένα άτυπο, αλλά με βαριές δεσμεύσεις που εμείς θα παλέψουμε να αλλάξουμε. Όπως έχει πει και ο κύριος Βέμπερ, η Ελλάδα είναι υπερφορολογημένη. Τα προγράμματα που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση ήταν αντιαναπτυξιακά. Θεωρώ ότι με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει η ανάπτυξη και θα ανορθώσει η οικονομία μας. Πώς ακριβώς το εννοείτε όταν μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και αυτοδυναμία η Ελλάδα, κυρία Σημαίκη? Όπως έχουμε πει, η ανάπτυξη θα έρθει βάσει του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας σταδιακά. Έχουμε δηλώσει στο πρόγραμμά μας τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο, ότι σταδιακά θα υλοποιηθούν. Επίσης έχουμε πει ότι όταν υπάρχει ανάπτυξη υπάρχει και καλύτερη οικονομία. Ήθελα να πω ότι και να μην ξεχάσουμε ότι η ανεργία έχει φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο, έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν κάτω από τα 600 ευρώ. Επίσης έχουμε πει όσον αφορά για τις συντάξεις ότι δεν θα μειώσουμε καμία σύνταξη και όσον αφορά το επικουρικό, η επιλογή των ταμείων θα είναι δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για το επικουρικό. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε βέβαια από την άλλη ότι από τη μία λένε ότι είναι ένα κρυφό πρόγραμμα αυτό το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία, λένε ότι μπορεί να είναι αρμαγεδόνας πραγματικά η πολιτική που θα ακολουθήσει στην οικονομία ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σε όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις από εσάς? Ναι, το έχω ακούσει αυτό, ότι γενικότερα αφισβητούν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι θεωρώ ότι το πρόγραμμα είναι τόσο ισχυρό και βάσιμο, ώστε θεωρώ ότι ο κόσμος μόλις διαβάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα καταλάβει πώς θα, σε όλους τους τομείς θα έρθει η ανάπτυξη και η σταθερότητα και θα επαναφέρει η κανονικότητα όσο αφορά την λειτουργία του κράτους μας. Όσο αφορά για τα μνημόνια που είπατε και τα λοιπά, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει με ένα τρόπο, πάμε μπροστά ή θα πάμε πίσω. Θεωρώ ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορούμε να πάμε μπροστά και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε την Ελλάδα πίσω.
δεν είδαμε το εργαλείο αυτό που έλεγε της υπερ, όσο αφορά την οικονομία, ότι το κίνητρο του κύριου Τσίπρα ήταν η οικονομία, ότι θα έχουμε καλύτερη οικονομία. Ο κόσμος είναι υπερφορολογημένος, οι επιχειρήσεις δεν έχουμε οικονομία και ανάπτυξη ώστε να έχουμε και στα νοικοκυριά μας. Να ρωτήσω τον κύριο Καλουδάκη το εξής. Είπατε στην αρχή η λογική επιστρέφει, οι αυταπάτες σβήνουν έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστός ο ρόλος και το έργο της Νέας Δημοκρατίας, η προοδευτική παράταξη είναι μία. Αυτό στην αγορά, αυτό στην οικονομία, αυτό στην τσέπη, αυτό στο μικρομεσαίο, αυτό στην οικογένεια, αυτό στην ανεργία, αυτό στην εργασία. Πώς μεταφράζεται, κύριε Καλουδάκη? Όταν λέτε που μεταφράζεται, τι εννοείται ακριβώς? Το πρόγραμμά σας. Η λογική επιστρέφει, τι ακριβώς σημαίνει για τις πραγματικές ανάγκες και στους τομείς που σας προανέφερα. Το σχέδιο Ελλάδα έχει κυκλοφορήσει. Όσοι ήθελαν, ενδιαφέρονται να το μάθουν, θα πω μερικά πράγματα για το σχέδιο Ελλάδα. Αλλά πριν πάω να σας πω, θέλω να δώσω δύο απαντήσεις στις εκλεκτές κυρίες. Όταν κλείσαν οι τράπεζες, ο κύριος Βαρουφάκης είπε έκλεισαν τις τράπεζες. Πήγε σπίτι του, σύζυγό του. Αυτό, τι έγινε τώρα αυτά τα χρόνια με τις τράπεζες? Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Οι τράπεζες πήραν από το ελληνικό δημόσιο, από τις πλάτες του ελληνικού λαού, 35 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποίηση. Και πωλήθηκαν στους ξένους όλες, το ξέρουμε όλοι, με 3 δις. Κάποιοι δεν πρέπει να δώσουν ένα λόγο? Πρέπει. Θα έρθει και αυτή η ώρα. Θα έρθει και αυτή η ώρα. Τώρα, τι είναι το σχέδιο Ελλάδα? Το σχέδιο Ελλάδα είναι αναλυτικό, το κατέθηκε στη Βουλή, ζήτησε τα 6 προτάσεις να πάνε όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν. Να ξεκινήσω από τις συντάξεις, γιατί με τις συντάξεις εδώ πολύ λόγο γίνεται τελευταία, με την να πάει η επικουρική στον ιδιωτικό τομέα, όσοι το επιθυμούν, λέει, οι νέοι ασφαλισμένοι. Και ακούγεται όμορφο. Όταν πας να το εξηγήσεις και να το αναλύσεις, τι λες? Ξέρουμε όλοι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι μια ανασφαλοποίηση και κάνει ένα μοίρασμα. Παίρνει τις συνδρομές, τις εισφορές των νέων και με αυτά πληρώνει τους παλιούς. Έτσι είναι. Αναδυναμητικό το σύστημα της Ελλάδας. Καλό ή κακό, αυτό είναι. Με το πυλώνω ένα δημόσιο χαρακτήρα. Όταν εγώ ο νέος πάω στον ιδιωτικό, τις φορές δεν θα το πληρώνω στο δημόσιο, θα τις πληρώνω στον ιδιωτικό. Άρα το ταμείο στο οποίο γέμιζα δεν θα γεμίζει. Έτσι δεν είναι? Από πού θα παίρνει λοιπόν ο συνταξιούχος αφού πω ένα άδειο ταμείο? Εάν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε εγώ εγγυώμαι από το δημόσιο χρήμα να γεμίζω αυτό που λείπει, το καταλαβαίνω. Δεν το λέει όμως. Δεν το λέει όμως. Θα πείτε τώρα οι επικουρικές είναι σημαντικό? Ο ΣΥΡΙΖΑ τις κατέστρεψε στην κυριολεξία. Από 360 ευρώ που υπήρχε παραπάνω άλλη, κατέβηκε στα 70, 60, πόσα είναι, 90, τσάλι και 12 ευρώ. Όσον αφορά τώρα για μας το σχέδιο Ελλάδα, να το πάρουμε ένα-ένα. Συντάξεις. Λέει, η κατώτερη σύνταξη σε ένα άτομο. Εσείς δηλαδή από τη δική σας την πλευρά, ως παράταξη, ενώ ως κόμμα, ενώ κύριε Καλουδάκη, και όχι εσείς προσωπικά, δεν ευθύνεστε καθόλου για αυτά τα οποία έχουν γίνει με το ασφαλιστικό, με τις συντάξεις? Διότι και εσείς είσαστε στη διακυβέρνηση της χώρας. Σαμαράς, Βενιζέλος και από πιο την πίσω. Άλλη. Έτσι, γιατί σαφώς έχουμε σαφώς έχουμε και εμείς το μερίδιο ευθύνη μας. Σαφώς κάναμε λάθη. Σαφώς που λάθος που υποχωρήσαμε με τον ασφαλιστικό του Ιαννίτση. Το θυμάστε, την περίοδο του 2000. Μάλιστα. Λάθος αυτό που γίνει. Λάθη κάναμε, προς Θεού. Ο χώρος μας, αυτός που λέει δεν κάνει λάθη, είναι στην αιώνια. Όποιος εργάζεται και δουλεύει θα κάνει και λάθη. Όμως, εάν μας διάσεις τα λάθη μας και τις δομές που δώσαμε στην ελληνική κοινωνία,
υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές παροχές, παιδικούς σταθμούς, οδικά δίκτυα, επενδύσεις. Και τα βάζεις με τα λάθη που κάναμε, πολλά λάθη, δεν πρέπει να κάνουμε και άλλους θεσμούς, δεν προλάβαμε ή είχαμε αγγυλώσεις, αν θέλετε, κι εμείς και δεν τις τελειώσαμε. Ναι, κάναμε. Αλλά αν βάζεις τι κέρδισε ο ελληνικός λαός και τι έχασε κατά την περίοδο διακυβέρνησης από την παράταξή μας το ΠΑΣΟΚ τότε, είναι αφάνταστα θετικό το ζύγιο. Εμείς ζητούμε ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού, ξανά για να ξαναφέρουμε πρώτα απ' όλα την ελπίδα και την πρόοδο στη χώρα. Αυτό θέλουμε από τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Κύριε Κριτσοδάκη, βάσει αυτό που ακούτε, πάντα με τα πολιτικά σας τα επιχειρήματα, υπάρχει αύριο, έτσι όπως το ακούμε μέσω της ανάπτυξης των επενδύσεων, υπάρχει το αύριο για την μεσαία τάξη, υπάρχει το αύριο για τον άνεργο, για τον εργαζόμενο? Αύριο πάντα θα υπάρχει και δεν τελειώνει ο κόσμος με τις εκλογές, ευτυχώς ή δυστυχώς. Και θα σας έλεγα ότι εδώ ούτε καν τα πολιτικά διακυβεύματα δεν τίθενται στις εκλογές ετούτες. Αντίθετα, βλέπετε ότι γίνεται μια σημειολογία και μάλιστα ανορθόδοξη και θα έλεγα και πολλές φορές ψευδής. Το βασικότερο που θα πω τώρα εγώ και θα φανεί ότι και εγώ μπαίνω στη λογική, έλα να σου πω μην μπεις πολιτικά, να πούμε ηθικολογικά κτλ, είναι το ότι καμία αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε ικανή το πρόγραμμά της να το εφαρμόσει όταν θα γίνει κυβέρνηση. Και αυτό ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής λοιπόν είναι ένα ζήτημα η αξιοπιστία των κομμάτων, η μη δημοκρατικότητα των κομμάτων και η ανυποληψία γενικά του πολιτικού συστήματος. Το οποίο μπορεί να λέει κάποιος, καλά τώρα αυτά είναι ηθικολογικά, όμως έχουν τεράστια σημασία, διότι αν αυτό το έδαφος είναι σαθρό, αν είναι κινούμενη άμμος, πού θα πατήσει και πού θα κινηθεί κανείς? Απαντώ λοιπόν στην ερώτησή σας ευρύτερα κιόλας, αν θέλετε, και στο πιο δύσκολο κομμάτι από αυτό που είπατε και από αυτό που εννοούσε η δική σας η ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει η Λαϊκή Ενότητα σήμερα είναι ότι φέρνει ένα νέο πολιτικό και ηθικό υπόδειγμα, όπου η δέσμευση απέναντι στον λαό είναι υπέρτερη και από τις καρέκλες της εξουσίας και από αυτά τα διαστρεβλωμένα να σώσουμε τη χώρα, εμείς υποχωρήσαμε και υποβάλαμε το ΤΑΔΕ και το ΔΙΝΑ πρόγραμμα αντί του πραγματικού προγράμματος που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά κτλ, που το έχουν πει όλοι. Και να σας πω κάτι για να μην λέμε πολλά. 200 εκατομμύρια χρωστάει το ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες, αυτές που λέει ότι βουλιάζουν, και έχει δίκιο, που τις βούλιαξε βέβαια και το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τα πληρώνει και αλλάζει το αφημί του και το λέει τώρα Κινάλ, ως νέος Πανιόνιος, για να θυμίσω το ποδόσφαιρο. Και επ' αυτού δεν λέμε τίποτα, ξέρετε, για τον κύριε Καλουδάκη, και δεν θέλω απάντηση, ρητορική είναι η ερώτηση. Γιατί αν τα πείτε αυτά, θα σας πούνε, μα τι σε βάλαμε τώρα υποψήφιο. Έχετε την καλοσύνη, μόνο μία νοτελεία. Μισό λεπτό, μία νοτελεία. Λοιπόν, γιατί θέλει να κάνει μία πολύ μικρή παρέμβαση, να πει μία μικρή κουβέντα η κυρία Σημεάκη, γιατί υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει να φύγει. Παρακαλώ, για να είναι εντάξει και εκείνη στο χρόνο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, και να σας χαιρετήσω, ότι εγώ θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι εμάς η φιλοσοφία μας, αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν θέλουμε να διαχειριζόμαστε τη φτώχεια. Εμείς θέλουμε να ανέβουν όλες οι κοινωνικές ομάδες και να έχουμε περισσότερες δουλειές, καλύτερο τρόπο ζωής, ποιοτική ζωή, καλύτερη οικονομία. Εγώ έτσι θα ήθελα να κλείσω αισιόδοξα και να καλέσουμε και τον κόσμο 7 Ιουλίου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Θεωρώ ότι η νικηφόρα νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις 8 Ιουλίου και με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι σίγουρη. Θέλω να σας καλημερίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αλλά δυστυχώς έχω και άλλες υποχρεώσεις, θα πρέπει να λείψω. Να πάτε στο καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κύριε Κριτσοδάκη, μπορείτε να το συνεχίσετε, γιατί σας διέκοψα. Ναι, εγώ έλεγα λοιπόν ότι σημειολογία κάνουμε πολιτική, μάλλον κάποιοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Δεν έχει σημασία αν δεν θέλουν ή αν δεν μπορούν, σημασία έχει ότι δεν το κάνουν. Και ότι αυτή η χώρα δυστυχώς είναι μέσα στην ανυποληψία,
που την βοηθά και την αναπαράγει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό της σύστημα. Δεν βγάζω κανέναν απ' έξω ούτε τον εαυτό μας, αλλά θέλω να πω ότι δεν είμαστε και όλοι οι ίδιοι. Και θα σας πω ότι μέχρι το 2060 αυτά που έχουν προσυπογράψει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 2062. Δεν σημαίνει ότι αυτά που αναφέρονται για όσους έχουν διαβάσει το μνημόνιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει γράψει για το 2060 και για το ταμείο. Ναι, και δεν το ξέρετε, κύριε Καλουδάκη, αλλά πώς το έχει γράψει. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο και το τρίτο μνημόνιο μαζί με το άτυπο τέταρτο είναι ένα πράγμα στην ουσία. Είναι δηλαδή κεφάλαια του ίδιου βιβλίου. Είναι κεφάλαια του ιδίου Ευαγγελίου, το οποίο αφού υπεγράφει και αφού εφαρμόζεται, κάποιοι κάνουν ότι δεν ξέρουν και λένε ότι εγώ δεν κυβερνώ τώρα. Είναι ακριβώς όπως το παράδειγμα που σας είπα πριν, που δεν το απαντάτε φυσικά, ότι τα εκατομμύρια που χρωστάει το Πασόκι, που δεν πρόκειται ποτέ να τα αποπληρώσει, πάει να ξεφύγει με το ότι αλλάζει το αφημί του. Και αυτό σημαίνει ότι πλήρωσε ελληνική ΛΑΕ, αλλά εγώ κάνω την παλαβή που λέει ο άλλος λαϊκά. Αυτό το πράγμα θα σας πω ότι δεν είναι το μέγιστο, γιατί 200 εκατομμύρια μπροστά σε αυτά που έχουν φαγωθεί μπορεί να είναι κόκκο σάμου και σταγόνα στον ωκεανό. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Η ανυποληψία που σας έλεγα πριν. Ότι λοιπόν δεν μπορεί να λέει κανείς με τέτοια ευκολία ψέματα και να πηγαίνει, ας πούμε, και στην λογική του, ότι εγώ θα φέρω τη λογική. Ποια λογική? Το ΠΑΣΟΚ δεν διαλύθηκε, κύριε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα τα πείτε μετά και θα τα ακούσω με μεγάλη προσοχή. Αν πείτε κάτι καινούριο, αν πείτε τα τετριμένα, με συγχωρείτε, δεν σας υποτιμώ, αλλά δεν θα τα ακούσω. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης μια ανυποληψία που υπάρχει τεράστια. Είναι αυτή η συγκυβέρνηση που έγινε για το καλό της πατρίδας, όπου η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ως ηγέτη, και με κάποιον άλλον που μπήκε μπροστινός ως πρωθυπουργός, το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ έκαναν μια κυβέρνηση. Πάλι μας σώσανε. Όλοι αυτοί λοιπόν οι σωτήρες ξανάρχονται τώρα και ξαναλένε αυτού και από την αρχή. Τη μια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεχνά ότι ο προκάτοχός του ο Σαμαράς, την άλλη η Φόφη Γεννήματα ξεχνά ότι ο προκάτοχός της ο Βενιζέλος, ο Ευάγγελος, την άλλη, εν πάση περιπτώσει, τι θα γίνει τώρα σε αυτή τη χώρα? Μάλιστα. Θα πάμε μέχρι το 2060 και μετά βλέπουμε, γιατί το 2060 δεν είναι καταληκτικό. Είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τότε, που σημαίνει ότι άλλες δύο γενιές έχουμε δεσμεύσει και δεν το συζητάμε, αλλά θα γίνουν, όπως είπε η κυρία Δουλειεράκη, και καλά κάνει γιατί είναι είδηση και δεν μπορεί να μην το αναφέρει. Θα γίνουν προεκλογικοί συγκεντρώσει, θα πει ο άλλος ότι εγώ είμαι ο μόνος που έκανα. Εσείς είπατε 2%, ας πούμε, ενώ π.χ. κάποιος άλλος λέει 1,5%. Εγώ αναφέρω τις συγκεντρώσεις, αλλά την ίδια καλά ώρα βάσει αυτό. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Βάσει αυτών που λέτε, κατάλαβα το σκεπτικό σας, γι' αυτό το λέω έτσι. Αλλά από την άλλη, θέλω να πω στην κάλπη και θέλω να πάω στην κάλπη με όρημη σκέψη. Mm-hmm. Και όχι λειτουργώντας με το θυμικό και με την πόλωση. Σωστό. Γι' αυτό και μιλώ έτσι, γι' αυτό και θέλω να ακούω τα επιχειρήματα. Άκουγα, ας πούμε, τον κύριο Βαρουφάκη από τα Χανιά, που λέει ότι κερδοσκοπούν πάνω στο πτώμα της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Πτώμα της ελληνικής κοινωνικής οικονομίας. Τι εννοούσε, κυρία Δουλειεράκη, κυρία Τσουκαλά? Συγγνώμη, μία, ναι, ολοκληρώστε, ναι, το, ολοκληρώστε, λοιπόν, το. Για το Brexit άκουσα δύο διαφορετικά πράγματα από δύο συνομιλητές μας σήμερα εδώ. Το ένα, ο κύριος Καλουδάκης είπε ότι καταραίει η Βρετανία και δεν νομίζω ότι έχει δίκιο, έχει απόλυτο άδικο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν παίζεται στην Μεγάλη Βρετανία το ότι αμάν πώς θα γίνει να επιστρέψουμε. Λέει ότι δεν θέλουμε να φύγουμε με συντεταγμένο τρόπο, θέλουμε να φύγουμε όπως θέλουμε εμείς. Δηλαδή να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα, σαν δεσμά δηλαδή βλέπουν αυτή την υπόθεση, και να φύγουν. Βέβαια, αν ακούει κανείς τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, θα νομίζει ότι έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει ενώ λαϊκή, υπάρχει εξάρτητα δύο ψήφισμα. Δεν υπάρχει τεράτιο κίνημα. Και το δεύτερο, ναι, κάντε με μια αναφορά εδώ για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τσουκαλά. Σπάσανε τα κόμματα. Και μετά, αν θέλετε, δεν υπάρχει κίνημα που λέτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και το δεύτερο. Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Είναι το παλιό σύστημα που ακούθηκε. Μας ακούει. Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να πω περισσότερο για την κυρία Τσουκαλά, ότι ο κύριος Βαρουφάκης έφυγε και πήγε στην Αγγλία τότε για το Brexit, γιατί ήταν υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στο Brexit. Σαφέστατε, δηλαδή, και οικονομικό σύμβουλο του Τζέρεμι Κόρμπιν. Ακριβώς.
Το υποτίθεται λοιπόν ότι είμαι αντισυστημικός. Εκεί ήταν υπερσυστημικός, βαθύ σύστημα. Κάνετε λάθος, κύριε Κριτσοτάκη, και εδώ θα σας διορθώσω, να μου επιτρέψετε. Να με διορθώσετε. Το ΜΕΡΑ25 ξεκίνησε πανευρωπαϊκά ως Δήμ25 και ο Γιάννης Βαρουφάκης μέσω συνεργειών και συνεργασιών με ηγέτες όπως ο Τζέρεμι Κόρμπιν, μέσω της δημιουργίας της προοδευτικής διεθνούς, με τον Μπέρνι Σάντερς, αν θυμάστε τον πρώην υποψήφιο πρόεδρο με τους Δημοκρατικούς. Ως οικονομικός σύμβουλος του Τζέρεμι Κόρμπιν, με το DiEM25 πανευρωπαϊκό κίνημα, πανευρωπαϊκό αριστερό ριζοσπαστικό μέτωπο. Σε αυτά συμφωνώ, αλλά η αντίθεση που είπατε. Είπατε ότι είναι συστημικός, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείτε. Αυτό που σας λέω είναι ότι είναι εντελώς. Δηλαδή, η προοδευτική, δηλαδή ο Μπέρνι Σάντερς είναι συστημικός, θέλετε να μου πείτε. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν είναι συστημικός. Ναι, θεωρείται, διότι αν νομίζετε ότι τα όρια είναι. Κάνετε λάθος, δηλαδή, ο Τζέρεμι Κόρμπιν είναι κατά κόρον αντισυστημικός. Και γι' αυτό το λόγο λαμβάνει και τη μήνυ των εργατικών εσωκομματικών. Αν προσέξατε την ειδησιογραφία την χτεσινή, κατηγορείται για αντισημιτισμό και έχει καταγγελία συγκεκριμένη, η οποία βγαίνει σήμερα στις ειδήσεις. Ο ίδιος ο συγκεκριμένος. Μιλάμε για τον Τζέρεμι Κόρμπιν τώρα. Ναι, ακριβώς. Και σας λέω ότι το σύστημα όπως λειτουργεί σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία σπάει, και δυστυχώς σπάει από αυτούς που είναι αντισυστημικοί από την δεξιά, από τη συντηρητική πλευρά. Δυστυχώς, οι οποίοι λένε δεν συμφέρει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φεύγουμε, ενώ η συντηρητική πλευρά είναι αυτή που επιγράφεται ψεύδος, κατά τη γνώμη μου, ότι είναι η προοδευτική, δηλαδή ο Κόρμπιν, που λέει ότι όχι, πρέπει να μείνουμε, παιδιά, τώρα εδώ να το ξαναγυρίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους ριζοσπαστικές κινήσεις. Άρα λοιπόν, μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα τα πράγματα. Ίσως να είναι μπερδεμένα να έχετε μία σύγχυση. Όχι, στο δικό σας, στο μυαλό σας, στο δικό μου δεν υπάρχει απολύτως καμία. Επειδή δεν ήρθα να μιλήσω για τα ισοκομματικά τώρα. Όχι, και εγώ ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Αγγλία. Θα μου πείτε, είχατε δίκιο. Επειδή είμαι πολλά χρόνια στην Αγγλία, επειδή γνωρίζω συμβούλους του Τζέρεμι Κόρμπιν, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά κάποια ισοκομματικά των εργατικών, είναι. Ένας λόγος παραπάνω που στηρίζω τον Γιάννη Βαρουφάκη είναι επειδή είναι διεθνούς φήμης οικονομολόγος και επειδή ακριβώς έχει δημιουργήσει αυτές τις συνέργειες με αντισυστημικούς όπως ο Τζέρεμι Κόρμπιν, όπως ο Μπέρνι Σάντερς, όπως σας είπα, έχει ιδρύσει την προοδευτική διεθνή. Αυτή τη στιγμή η προοδευτική διεθνή προωθεί τη νέα πράσινη συμφωνία. Mm-hmm. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία, κατ' εμέ, και ο λόγος για τον οποίο στηρίζω τον Γιάννη Βαρουφάκη και το ΜΕΡΑ25, θα μεταλλάξει την οικονομία και θεωρώ ότι αποτελεί τη λύση στο οικονομικό πρόβλημα στο οποίο αντιμετωπίζει την Ελλάδα μέσω επενδύσεων 500 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο πανευρωπαϊκά. Λοιπόν, όχι, ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι βαθύτατα αντισυστημικός. Έχει κάνει τα λάθη του, δέχομαι την κριτική σας, δέχομαι την κριτική οποιουδήποτε για την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Από εκεί και πέρα συμμετέχω αντισυστημικά στο ΜΕΡΑ25. Το ΜΕΡΑ25 είναι αντισυστημικό κόμμα. Σας θεωρώ, όχι, δεν θα με διακόψετε. Άκουσα το διάγγελμά σας, αυτή τη φορά δεν θα με διακόψετε. Λοιπόν, το ΜΕΡΑ25 είναι αντισυστημικό κόμμα. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε για να φέρουμε ριζοσπαστικές τομές στην οικονομία, στη δημοκρατία, στην άσκηση δημοκρατίας. Φέρνουμε αμεσοδημοκρατικό τρόπο συμμετοχής στα κοινά, σε όλους τους τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, μέσω διαβουλεύσεων με τον κόσμο. Προσπαθούμε και το διακύβευμά μας είναι η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Θέλουμε να πέσει το πρωτογενές πλεόνασμα κάτω από 1,5% όπως σας είπα, και μόνο και εφόσον υπάρχει οικονομική ανάπτυξη θέλουμε πρωτογενή πλεονάσματα που να καταργούν τη λιτότητα. Θα δημιουργήσουμε επίσης, ένας λόγος για τον οποίο ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι βαθύτατα ριζοσπαστικός είναι επειδή προσπαθεί να αναδιαρθρώσει το τραπεζικό σύστημα μέσω της δημόσιας εταιρείας αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών. Όπως σας είπα, προσπαθεί να δημιουργεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με το πολίτη, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε υπόθεση υπάρχει με το κράτος, αυτή η υπόθεση να λύνεται απευθείας με το κράτος. Σε τι βάθος χρόνου αυτό?
Συγγνώμη, άμεσα, άμεσα. Το ακόμα άμεσα. Πολύ έχετε κόκκινο, να σας εξηγήσω. Έχετε κόκκινο δάνειο, κυρία Δουλγεράκη. Δεν χρειάζεται για ποιο λόγο να υπάρχει τράπεζα διαμεσολαβητής. Άμεσα, κατευθείαν με το κράτος, θα δημιουργηθεί μια δημόσια επιχείρηση, μια δημόσια εταιρεία αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών, μέσω της οποίας άμεσα θα παίρνετε μια πίστοση και θα επιλύνετε το πρόβλημα το οποίο έχετε, έτσι ώστε να μην καταλήγουν τα ιδιωτικά σας χρέη στα χέρια των αρπακτικών φαντς και τραπεζών. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μια ριζοσπαστική τομή, αυτό δεν είναι μια αντισυστημική τομή. Σε ποιες τράπεζες? Ποιος λέει λοιπόν, ποιος λέει λοιπόν, ποιος λέει λοιπόν. Να μας το ραγίσετε λίγο. Τα φαντς έχουν πάρει. Πείτε μου, δεν τα έχουν πάρει. Κάντε μου την εξής χάρη, σας παρακαλώ, ένα λεπτό, μισό λεπτό. Κάντε μου την εξής χάρη, γιατί ο Νικόλης Σφακιανάκης κάνει νοήματα. Πρέπει να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Μένουμε στο σημείο όπου είμαστε για τα κόκκινα δάνεια, γιατί είδατε ότι προκαλείται και το ενδιαφέρον. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε. Πάλι εδώ εσείς, ακόμα να τα βρείτε με το γάμο σας. Πώς. Το ταξίδι με την Ινώαν Lines μας έφερε πολύ κοντά. Αλλά ξέρετε, αυτό το travel therapy μέσα στην απόλαυση και την πολυτέλεια δεν είναι ποτέ αρκετό. Τότε να το επαναλάβετε. Πάντα με Ινώαν Lines εννοείται. Αλλά τώρα δοκιμάστε νέους προορισμούς στις Κυκλάδες. Τι προτιμάτε, Σαντορίνη, Ήο, Πάρο? Μύκονο! Τώρα ταξιδέψτε με τη Minoan Lines και στις Κυκλάδες από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Ιω, Πάρο, Μύκονο. Καθημερινά δρομολόγια με το Σαντορίνη Παλάς. Κάντε την κράτησή σας στα 801-11-75.000 και 18-175 ηλεκτρονικά στο minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος. Το δικό σου δάνειο πόσο έξυπνο είναι? Μπορείς να κάνεις αίτηση online 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μπορείς να το αποκτήσεις όπου κι αν είσαι, με χρήση ψηφιακής υπογραφής και χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Έχει προνομιακό επιτόκιο. E-Loan από την Τράπεζα Πειραιώς. Το πρώτο online καταναλωτικό δάνειο. Πραγματοποίησε τώρα την αίτησή σου μέσω Winbank και το δάνειο που θέλεις κατεβαίνει στο λογαριασμό σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Το προϊόν χορηγείται με βάση τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας Πειραιώς. 984. Η H&M δεν περιμένει τις εκπτώσεις και ξεκινάει από 28 Ιουνίου ένα δεκαήμερο προσφορών με σούπερ καλοκαιρινές τιμές από 2,99 ευρώ. Μόνο στην H&M. Καλημέρα Κρήτη! Καλημέρα Ηράκλειο! Καλημέρα Χανιά! Πες και εσύ καλημέρα στο όμορφο νησί, ταξιδεύοντας με τη σιγουριά και την άνεση της Blue Star Ferries. Ταξιδέψτε καθημερινά από Ηράκλειο για Πειραιά με το Blue Horizon και από Χανιά για Πειραιά με το Blue Galaxy. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε κράτηση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο bluestarferries.com, στο 2810-308-000 και 2810-27500. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ANEC Lines. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Αισθητική και ασφάλεια. Για όλα όσα απαιτείτε και χρειάζεστε για τον προσωπικό σας χώρο, Electricity. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις φωτισμού, τεχνολογία LED με εκπληκτικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες μελέτες για ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα, κατοικίες. Electricity. Αντιπροσωπεύουμε θηροτηλέφωνα και θηροτηλεοράσεις, συστήματα καταγραφής της κορυφαίας ιταλικής εταιρείας BPT. Και φυσικά τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Electricity. Ένας ολόκληρος κόσμος για τον ηλεκτρισμό, το φως, την ασφάλειά σας. Λεωφόρος Κνωσού και Γεωργίου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2810-22-4242. Η Γιάννα κάθε πρωί παίρνει τον καφέ της από τον Γρηγόρη. Κάποια πρωινά έρχεται και μας λέει καλημέρα. Και κάποια άλλα καλημέρα. Φωνάρα, έτσι. Αυτό που δεν μας λέει είναι πώς πίνει τον καφέ της. Δεν χρειάζεται. Ξέρουμε και τον καφέ της και πόσο σημαντικός είναι για εκείνη. Γιατί εμείς, όπως και η Γιάννα, είμαστε του καφέ. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό. Διαβάστε στη Νέα Κρήτη. Ποντάρουν στην Κρήτη. Τσίπρας γεννηματά Βαρουφακής. Αποκλειστική δήλωση στη Νέα Κρήτη του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αποψινής ομιλίας στην Πλατεία Ελευθερίας. Πολλοί κόσμος στην κεντρική ομιλία του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Τζορτζογλου. Γερμανός ιστορικός υποστηρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να εισπράξει έως και 70 δις και τις γερμανικές θηριωδίες.
Βομβαρδισμένο το αγροτικό οδικό δίκτυο της Δαμάστας προκαλεί την οργή των κατοικών. Μόνο το 1% των οφειλετών του πρώην ΟΓΑ στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αστυνομικός δέχτηκε επίθεση από οσφίκες σε πρατήριο υγρό καυσίμων. Και ακόμη, όλη η αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου στη Νέα Κρήτη που κυκλοφορεί. Για να ξέρεις τι σου γίνεται. Επιστροφή στην συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ στο στούντιο του 984 με τους υποψήφιους βουλευτές, την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά με το Μάρια 25, τον κύριο Σταύρο Καλουδάκη με το Κινάλ και τον κύριο Κίνημα Αλλαγής και τον κύριο Μιχάλη Κριτσοτάκη από την ΛΑΕ. Μένουμε σε εσάς, κυρία Τσουκαλά, για τα κόκκινα δάνεια μιλούσαμε. Παρακαλώ δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί είδατε ότι προκαλέσατε άμεσα και το ενδιαφέρουν και τις παρατηρήσεις των δύο κυρίων. Μάλιστα. Το ΜΕΡΑ25 θα νομοθετεί στην ίδρυση δημόσιας εταιρείας αναδιάθρωσης και διαχείρισης ιδιωτικών χρεών, η οποία θα έχει διτό στόχο από τη μία να προφυλάξει τον δανειολήπτη και την πρώτη κατοικία και από την άλλη τις τράπεζες, αποκαθιστώντας την κανονική λειτουργία τους ως πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό το οποίο προσπαθεί να επιχειρεί ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι να σταματήσει τη διαμεσολάβηση των τραπεζών, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μέσα από το οποίο ο πολίτης θα ρυθμίζει τις αποπληρωμές των ιδιωτικών του χρεών με το κράτος. Λοιπόν, θα νομοθετηθεί μορατόριουμ στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας αλλά και καταστημάτων κάτω μιας συγκεκριμένης αξίας και θα νομοθετηθεί το δικαίωμα των δανειζόμενων, των οποίων τα δάνεια πουλήθηκαν ήδη σε ιδιώτες, να μπορούν να αγοράσουν πίσω τα δάνειά τους την ίδια τιμή που τα αγόρασαν οι ιδιώτες. Η προστασία της πρώτης κατοικίας και των μικρομεσαίων από τα αρπακτικά ταμεία και την απόγνωση αποτελεί προτεραιότητα του ΜΕΡΑ25 και επίσης μέσω αυτής της δημόσιας εταιρείας αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε μια νέα ύφεση στην αγορά ακινήτων και στα ανεπομείνατα κεφάλαια των τραπεζών και ευελπιστούμε στην επιστροφή στην κανονικότητα της παροχής ρευστότητας στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα. Κατά τα άλλα, είναι μια διαρθρωτική, ριζοσπαστική αλλαγή η οποία προφανώς έχει σκοπό να προφυλάξει τους δανειολήπτες και να επαναφέρει το κοινωνικό συμβόλαιο, την προστασία δηλαδή του πολίτη από το ίδιο το κράτος. Και τα λέμε όλα αυτά σήμερα που είναι Δευτέρα, έχει 1η Ιουλίου ο Ιούλης και έχει ανακοινωθεί ότι ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. 180.000 σπίτια τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες τους δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είχε δώσει ο κύριος Κουρμούσης, που είναι ο ειδικός τομεακός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Και με εσάς από τη δική σας την πλευρά, κύριε Κριστοτάκη, ως ΛΑΕ, να έχετε μια έτσι πραγματικά άλλη γραμμή ή ειδική γραμμή και να το έχετε αποδείξει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Κοιτάξτε, με τους πληστηριασμούς θα σας πω ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Γινόντουσαν το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε Τετάρτη ήμασταν εδώ στο πρωτοδικείο και γινόταν μια διαμαρτυρία και έχουν σωθεί και κάποια σπίτια. Προσπαθώντας να τους μπλοκάρετε. Ακριβώς. Και αυτό γινόταν και σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε επίσης ότι κάποιοι από την Λαϊκή Ενότητα έχουν απέναντί τους όλον σχεδόν τον ποινικό κώδικα και βρίσκονται κατηγορούμενοι για όλα αυτά τα πράγματα επειδή αντέδρασαν. Σήμερα όμως έρχονται κάποιοι οι οποίοι δεν αντέδρασαν καθόλου. Έκαναν πως δεν τα βλέπαν ούτε αυτά και λένε. Να κάνουμε έναν οργανισμό που θα τα κάνει και ναι, ξεχνάνε στο ΜΕΡΑ25 αναφέρεστε. Όχι μόνο, αλλά και σε αυτό. Και λένε ότι κοιτάξτε, ξεχνάμε ότι οι τράπεζες είναι ιδιωτικές, ξεχνάμε ότι οι τράπεζες δεν είναι πλέον σε ελληνικό έλεγχο, ξεχνάμε ότι τα φάντες έχουν αγοράσει στην αξία περίπου του 10% και λιγότερο τα κόκκινα αυτά δάνεια από τις τράπεζες. Και τα φαντς δεν είναι ούτε κατηχητικά, ούτε ξέρετε πράσινοι σύλλογοι που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Είναι ο καπιταλισμός και εδώ ισχύει ο τίτλος του βιβλίου του Μπογιόπουλου που είναι πολύ ωραίος. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε και δεν πηγαίνει στον Τάδε ή στον Δίνα, πηγαίνει σε όλους μας.
που λέει ότι γιατί δεν δίνουν στους ανθρώπους που θα τους πάρουν το σπίτι στο 10%, αφού στο 10% το πουλάνε στα φαντς, να του δώσουν εκεί που ήταν ας πούμε 100.000, δώσε 10, ρε παιδί μου, να γλιτώσεις. Θα μου πεις δεν τα έχει και τα 10, αλλά εν πάση περιπτώσει αλλιώς είναι να πληρώσει τα 10 αντί τα 100. Ξέρετε γιατί? Διότι τα φαντς δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξένο από τις τράπεζες. Κομμάτι των τραπεζών και οι τράπεζες είναι μέσα στα φαντς. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί ακροβολίζονται, γιατί κάνουν μια τακτική μέσα στη στρατηγική τους και γιατί προχωρούν τα πράγματα. Τώρα, αυτά που ακούω καμιά φορά και δεν αναφέρομαι στο κύριο Βαρουφάκη ή στην κυρία Τσουκαλά, αναφέρομαι γενικώς από κάποιους που λένε ναι, μωρέ, άμα είναι μια άλλη κυβέρνηση θα τα καταφέρει κτλ. Έχουμε υπογράψει. Όσοι δεν έχουν διαβάσει τα μνημόνια, δηλαδή η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και η πλειοψηφία των βουλευτών που δεν τα διάβασε, τα ψήφισε χωρίς να τα έχει διαβασμένα και μερικοί ήταν τίμοι και ειλικρινείς και το ομολόγησαν, ενώ κάποιοι άλλοι κάνανε ότι τα διαβάσανε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά δεν ισχύουν. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι δεν μπορεί να είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτή είναι η πολιτική της, επισήμως και ανεπισήμως και όπως θέλετε, οριζοντίως και καθέτως. Δεν μπορεί να είσαι μέσα στο ευρώ, το οποίο είναι νόμισμα ειδικού σκοπού, και τα ξέρουν αυτά κάποιοι οικονομολόγοι. Δεν χρειάζεται να είσαι διεθνούς φήμης, αρκεί να έχεις βασικές αρχές και να μην μπερδεύεσαι. Και από την άλλη μεριά να λες ότι πάμε, γιατί τότε κοροϊδεύεις. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, αλλά η κοροϊδία είναι πολύ για τον ελληνικό λαό. Είμαστε δηλαδή στα 9 χρόνια τώρα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, που ναι, δεν έχει προοπτική και χάνει και την δυνατότητα στο μέλλον να αποκτήσει προοπτική. Και πρέπει λοιπόν να πούμε αλήθειες. Δεν πρέπει να κάνουμε ηλουστρασιών προγραμματάκια, να λέμε ωραίες κουβεντούλες, να πάρουμε και καμία ψήφο, να μπούμε στη Βουλή ή να πάρουμε και την κυβέρνηση ή δεν ξέρω τι, αλλά αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Ξέρετε τι θέλουμε τώρα? Άρα να λοιπόν δούμε εκεί που θέλετε να ολοκληρώσετε. Πρέπει να είμαστε μια χώρα εθνικά ανεξάρτητη. Ξεκινήσατε και είπατε, δεν μπορείς να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς να είσαι στο ευρώ και να τι ουσιαστικά. Και να θέλεις από την άλλη πλευρά να ξεφύγεις από αυτήν την μέγενη, από αυτόν τον Αρμαγεδόνα. Εδώ είναι ο πραγματικός Αρμαγεδόνας που υπόθηκε προηγουμένως. Και εδώ είναι και η πολιτική. Εάν εγώ θα ήθελα δεν να ακούσω λοιπόν, τι λύσεις προτείνετε, κύριε Κιτσοβέλα. Εγώ θα ήθελα να τηρήσετε. Γιατί δεν προτείνετε απολύτως τίποτα. Κάνετε μία κριτική. Κάνετε λάθος. Δεν προτείνετε απολύτως τίποτα. Κυρία Τσουκαλά, θα ήθελα να κάνετε αυτό που είπατε προηγουμένως σε μένα, ότι μην με διακόπτετε. Και επειδή μου το είπατε έτσι απόλυτα και εγώ το σεβάστηκα, σεβαστείτε το τώρα κι εσείς. Σας σέβομαι. Ωραία. Να σας πω όμως κάτι. Εγώ θα ήθελα το διάλογο στην αλήθεια. Και επειδή χαμογελάτε και ωραία, σας λέω λοιπόν το εξής. Να κάναμε αυτό το διάλογο. Η πολιτική λοιπόν ξέρετε που είναι. Δεν είναι στο έλα να σου πω αυτά μας δώσανε, αυτά θα κάνουμε, διότι αυτό δεν λέγεται πολιτική, αυτό λέγεται διαχείριση. Αλλά είναι να πάμε ριζοσπαστικά και να πούμε ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή της το είπε κάποιος που έχει μια λογική, που μπορεί να είναι και κάπου σωστή και κάπου λάθος. Άρα λοιπόν η πρόταση είναι βεβαίως αυτή που δεν μπορείτε να την καταλάβετε. Και σας την ξαναλέω λοιπόν, ότι δεν μπορεί να είσαι ευρωλιγούρης, το είπε κάποιος, εν πάση περιπτώσει, και να λες ότι δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό και να θέλεις και να ξεφύγεις από μιλάτε αυτό. Μιλάτε για σου έξοδο. Βεβαίως, εγώ μιλάω ότι αφού ζητάς και λες ότι εάν το χρέος, που αυτό το έχουν παραδεχτεί όλοι, έτσι, όσοι περάσανε από πρωθυπουργοί και όσοι ψηφίσαν μνημόνια, έχουν πει ότι το χρέος αυτό, έτσι, δεν είναι διαχειρίσιμο. Και αμέσως μετά μας παρουσιάζουν το πρόγραμμα διαχείρισης του. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ξέρετε τι σημαίνει? Να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός, να πάμε στη λογική του ότι ωραία, θέλετε να μην το πούμε ευθέως ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ολοκληρώνω, κλείνω τη φράση μου και ολοκληρώνω, με το εξής, ότι να πάμε και να τους πούμε ότι κάντε αυτό, αν δεν το κάνουμε όμως να είμαστε έτοιμοι ότι φεύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή κάποιοι λένε, μα το είπε και ο κύριος Καλουδάκης εμέσως, ότι μα τι θέλει να γυρίσουμε, να σας πω κάτι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν το εξής, ότι αν ρωτήσεις, και το έχω κάνει εγώ σε περίπου 150 άτομα τυχαία σε περιοδίες, αν ρωτήσεις τον μέσο Έλληνα και του πεις πότε έκανες την περιουσία σου, πότε ήσουν καλύτερα, με το ευρώ ή με τη δραχμή, θα σου πει με τη δραχμή, με το ευρώ δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Ανωτελεία. Κύριε Καλουδάκη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, για τα ξέρω τι θέλετε να απαντήσετε, κυρία Τσουκαλά. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να πω για τα κόκκινα δάνεια. Που ναι, γιατί... Μα είναι το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα. Κόκκινα δάνεια.
όλοι, και ειδικά ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι, αναφέρονται στον νόμο Κατσέλη. Ντρέπονται να πούνε νόμο Πασόκ. Ο νόμος Κατσέλη είναι νόμος Πασόκ. Δεν το λένε, όχι, Κατσέλη. Επειδή ήταν υπουργός τότε η κυρία Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη έκανε προστασία της πρώτης κατοικίας. Αντί λοιπόν να ενισχύσουν τον νόμο Κατσέλη, έφεραν τώρα το νέο νόμο της πρώτης κατοικίας που πετάει το πιο πολύ κόσμο απ' έξω. Εμείς λέμε ενίσχυση του νόμου Κατσέλη. Και μάλιστα το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Μήπως θα πρέπει και οι συνεπείς δανειολήπτες να έχουν και αυτοί ένα όφελος. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ποιοι είναι οι κακοπληρωτές, καμία επίοικια σε αυτούς, αυτοί που έχουν ανάγκη να προστατευτούν πραγματικά την πρώτη κατοικία τους. Αυτό είναι σαν γραμμή από εσάς ή σαν πρόταση από εσάς? Πρόταση είναι στο σχέδιο Ελλάδα. Μάλιστα, νόμο Κατσέλη είναι νόμο Πασόκ. Πάμε τώρα. Λοιπόν, εδώ να μας πείτε και τα 200 εκατομμύρια που χρωστάει το Πασόκ. Να σου πω και τα 200 εκατομμύρια. Όντως το Πασόκ χρωστάει χρήματα, δεν άλλαξε το αφήνι το Πασόκ. Το Πασόκ τώρα εξυπηρετεί τα δάνειά του. Δεν τα άλλαξε το Κινάλ. Το Πασόκ είναι ένα μέρος του Κινάλ με το αφήνι του. Υπάρχει. Και όντως τώρα εξυπηρετούμε δάνεια εκείνης εποχής. Πάμε τώρα. Όσον αφορά με το ευρώ που έλεγε να φύγω από το ευρώ. Τι σημαίνει για εσάς, όχι μισό λεπτό. Ναι. Τι σημαίνει για εσάς προστασία των σωστών δανειοληπτών, οι οποίοι χρωστούν, έχουν κόκκινα δάνεια? Και το λέω ως εξής, διότι αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει βάσει των στοιχείων που βγαίνουν είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε από τις ενώσεις δανειοληπτών κλπ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους κακοπληρωτές, λένε, γνωρίζουν απαντές ότι είναι μόνο ένα 15%. Όλοι οι υπόλοιποι είναι συνεπείς. Άρα, βάσει του προγράμματος Ελλάδα, σημαίνει ότι το υπόλοιπο ποσοστό πρέπει όλο στο σύνολό του να ρυθμίσει τα δάνειά του. Ό,τι προβλέπει ο νόμος Κατσέλη να βελτιωθεί, γιατί εγώ δεν ξέρω από τα στοιχεία αυτά που λέτε. Άλλοι λένε άλλα. Υπάρχουν τρόποι να ελέγξει τον άλλον πόσο συνεπείς είναι, πόσο πραγματικά δεν έχει. Όσοι πληρούν τα κριτήρια να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη σε βελτιωμένη έκδοση όμως. Αυτή είναι η θέση μας. Τώρα, και αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει γιατί είχε ένα εισόδημα Α πριν υπογράψει το παράδειγμα. Και το έχασε αυτό κριτήρια. Το έχασε, τι θα το κάνει. Με τα στενά κριτήρια. Αυτός γιατί είναι εγκληματίας και δεν είναι εγκληματίας αυτός που υπογράψει το πρώτο μνημόνιο. Αυτό εννοεί με βελτιωμένη συνθήκη, διότι αν σήμερα εγώ χρωστάω ένα χι ποσό και δεν μπορώ να το ξεπληρώσω επειδή το εισόδημά μου έχει μειωθεί και όχι γιατί με εξαφανιστεί. Αυτό εννοεί. Αυτό είναι βελτιωμένη έκδοση. Αυτό εννοεί βελτιωμένη. Βρίσκεται λοιπόν ο άνθρωπος και είναι άνεργος. Τι θα τον κάνεις? Παρακαλώ. Δύο φορές που κάνεις επίγημα. Συνεχίστε, ναι, κύριε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα αυτή η κριτική που γίνεται να φύγω από το ευρώ και κατσί η Ευρωπαϊκή Ένωση και Δίνα και έτσι και αλλιώς και μας κατασπαράζει και μας επίνει το αίμα μόνο εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή η Πορτογαλία δεν περνάει καλύτερα τώρα από πριν. Δηλαδή η Αγγλία είναι μικρή χώρα και την ξεχανάτε. Η Ιρλανδία δεν περνάει τώρα καλύτερα, πολύ καλύτερα. Η Κύπρος. Ή σε εμάς ήρθανε όλα τα βαμπύρ της Ευρώπης και λένε μόνο η Ελλάδα έχει αίμα που και το πιούμε. Μήπως και εμείς δεν κάναμε κάτι καλά? Μήπως και εμείς άλλα τους λέμε και άλλα κάναμε? Η Ελλάδα φταίει. Δεν είπα αυτό. Απλώς λέω, οι άλλες χώρες. 12 κάλπες έχουν στηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφήστε τον ολοκληρωθεί. Και 12 έχει χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάντε μου τη χάρη. Πρόσθετε. Παρακαλώ, κύριε Καλουδάκη. Ναι. Εγώ λέω, αυτές οι χώρες που βγήκαν και από ό,τι ακούμε πάνε και πολύ καλά, ειδικά η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Και μην ξεχνάμε ότι πριν την κρίση, φερειπίν το 2000, 2005, 2007, η Πορτογαλία ήταν πολύ κάτω από εμάς. Πολύ κάτω από εμάς και τώρα είναι περίπου διπλάσιο από εμάς. Μάλιστα. Απαντάτε λοιπόν στο επιχείρημα της ΛΑΕ ότι η έτσι η έξοδος, ότι η έξοδος από το ευρώ σημαίνει καταστροφή. Της χώρας. Mm-hmm. Τέλος. Μάλιστα. Παρακαλώ, κυρία Τσουκαλά. Τέλος. Στο ερώτημα για το αν μπορεί να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι η απάντηση είναι μία. Ο Γιάννης Βαρουφάκης ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη και ο μόνος ο οποίος συνειδητά
εξαίτησε το γεγονός ότι η Ευρώπη είτε θα εκδημοκρατιστεί είτε θα βουλιάξει. Εμείς οι τρεις σύντροφοι, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και οι τρεις το τέρας της ακροδεξιάς. Δεν ξέρω το έχετε καταλάβει. Εκπροσωπούμε και οι τρεις μας έναν πολυδιασπασμένο προοδευτικό κεντρό χώρο. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ναι, έτσι είναι. Προοδευτικό κεντρό. Προοδευτικό κεντρό. Εμείς λοιπόν θα επιτρέψετε να αυτοπροσδιοριστούμε ως αριστερά. Την διαλύσετε. Εντάξει, όπως θέλετε. Αυτό που ήθελα όμως εγώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και ειδικά στην Ευρώπη το οικολογικό κίνημα σαρώνει. Ο προοδευτικός, αριστερός, κεντρός χώρος, όπως θέλετε αυτοπροσδιοριστείτε κύριε Κητσοτάκη, αλλά αυτή τη στιγμή συνενώνεται στη βάση της οικολογίας. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει καμία φωνή η οποία να βγει προς τα μπροστά, να μιλήσει για περιβαλλοντικά ζητήματα. Φωνή η οποία να προσπαθήσει να συνενώσει το κεντρό χώρο και τον προοδευτικό χώρο στην Ευρώπη και παγκοσμίως πέρα από το Γιάννη Βαρουφάκη. Το έχει πράξει. Έχει ιδρύσει την προοδευτική διεθνή με τον Μπέρνι Σάντερς. Έχει δημιουργήσει συνέργειες με όλα σχεδόν τα αριστερά, κεντρώα, προοδευτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη συνέργεια με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει, μπορεί να εκδημοκρατιστεί, γιατί αυτό που μας περιμένει, είτε λεγόμαστε ΜΕΡΑ25, είτε λεγόμαστε ΠΑΣΟΚ, είτε λεγόμαστε ΛΑΟΣ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είναι το τέρας της ακροδεξιάς, το οποίο θα, αν δεν κάνουμε κάτι, να συνενωθούμε, να συνεργαστούμε, θα προελάψει και πάλι στην Ευρώπη. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Τσοκαλά. Είπατε ότι ναι, μεν οι οικολόγοι πανευρωπαϊκά ενώνουμε δυνάμεις. Είπατε από την αρχή ότι ως μέρη 25 τάσεστε απέναντι από τις εξορίξεις πετρελαίου. Γενικότερα υδρογονάνθρακες, γιατί πριν από 2-3 ημέρες την Παρασκευή υπογράφτηκε και η σύμβαση παραχώρησης για τις έρευνες υδρογονάνθρακες νοτιοδυτικά της Κρήτης. Εγώ σας λέω, σας ψηφίζουν, μπαίνετε μέσα στη Βουλή. Η πολιτική σας θα είναι αντίθετη πάνω σε αυτό το οποίο έχει υπογραφεί? Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο είναι ενάντια στις εξορίξεις πετρελαίου. Άμεσα, απαρέγκλιτα, εννοείται. Σε υδρογονάνθρακα. Βεβαίως. Είναι η απαρχή της στοχοποίησης της χώρας μου, είναι η απαρχή της εγκαθίδρυσης της χρεοδουλοπαρικίας. Η Ελλάδα για άλλη μια φορά θα μείνει ουραγός των οικονομικών, τεχνολογικών, αναπτυξιακών εξελίξεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Εμείς αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι την πράσινη μετάβαση. Εγώ, κυρία. Ωραία. Επίσης, έχω ένα ερώτημα. Είπατε στην πορεία της κουβέντας ότι η βασική επιδίωξη και η μεγάλη είναι πρωτογενές πλεόνασμα κάτω του 1,5%. Πώς? Μέσω της μετατροπής του ΤΑΙΠΕΔ σε αναπτυξιακή τράπεζα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον εθνικό μας πλούτο έτσι ώστε. Το κλέψανε αυτό. Ό,τι μας έχει απομείνει τέλος πάντων θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να διαθέσουμε κεφάλαιο σε αναπτυξιακές πολιτικές. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ο παδός της κεϊνσιανής θεωρίας. Όπως γνωρίζετε, ανάπτυξη υπέρχεται μόνο μέσω επενδύσεων. Ο χρόνος ο οποίος απομείνει είναι ελάχιστος. Θα σας δώσω από ένα λεπτό στον καθένα σας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να είμαι τυπική και εγώ με το δικό μου το χρόνο και το καταλαβαίνετε. Να πείτε αυτά που θα ήθελε ο καθένας από εσάς να πει στον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα. Κύριε Κριτσοτάκη. Κοιτάξτε. Ό,τι μας είπαν ότι θα πάθουμε αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, θα το πάθουμε μένοντας και το παθαίνουμε μένοντας. Θα το δούμε και στην εξέλιξη του. Δεύτερον, το τέρας της ακροδεξίας που είπε η κυρία Τσουκαλά, ξέρετε από τι τρέπεται, από τη λιτότητα και την έλλειψη δημοκρατίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νεοφιλελεύθερες της πολιτικές. Συμφωνούμε. Και αυτό είναι η πηγή που γεννάει τα υπόλοιπα. Συμφωνούμε 100%. Για τους υδρογονάνθρακες δεν είστε οι μόνοι, ακούστε και εμάς, διότι υπάρχει ένας ναρκισισμός, το είπα εγώ, το είπα μόνος μου. Για δείτε πώς έχουν πει άλλοι πιο μπροστά από εσάς. Και εν τέλει, κυρία Δουλιαράκη, θα ήθελα να πω ότι είναι χρήσιμη η ψήφος για τα λαϊκά συμφέροντα στην λαϊκή ενότητα. Διότι η λαϊκή ενότητα απέδειξε κάτι που οι άλλοι το έχουν αποδείξει ανάποδα. Ότι τήρησε αυτό που έλεγε και όχι επειδή ήταν ξεροκέφαλη, αλλά επειδή το πίστευε και επειδή είναι η μόνη πραγματικά εναλλακτική και όχι δήθεν εναλλακτική λύση, η οποία μπορεί να βγάλει την χώρα από το αδιέξοδο, που το πρώτο πρόβλημα εδώ και πριν το οικονομικό ακόμα
είναι ότι δεν έχει την ανεξαρτησία, δεν έχει την κυριαρχία της. Το δεύτερο είναι το οικονομικό, όπου με το χρέος μας έχουν κυριολεκτικά αποδιγετήσει. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να πάμε σε όλα τα επιμέρους, όπου έχουμε ένα πρόγραμμα που πραγματικά είναι διαφορετικό, και όχι να προσπαθεί να δείξει ότι είναι διαφορετικό, αλλά για να κάνει τα ίδια. Και εδώ το βασικό σημείο είναι το ότι δεν μπορείς, αυτό που λέει η κυρία Τσουκαλά και το λέει και ο κύριος Βαρουφάκης, χρεοδουλοπαρικία, που είναι σε μεγάλο βαθμό σωστό, να το δέχεσαι ότι είμαι παρικία χρέους και δουλοπαρικία μάλιστα χρέους, και από την άλλη μεριά να λες, αλλά σέβομαι αυτόν που με έχει καθυποτάξει και με έχει κάνει δουλοπάρικο και με έχει βάλει κάτω από το χρέος, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση και το νόμισμα το ευρώ. Αυτά είναι αντιφάσεις που εγώ δεν θέλω να τα δώσω έτσι για να κερδίσω εντυπώσεις, αλλά για να το έχουμε ως παρακαταθήκες και να δούμε ποια είναι η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και με αυτό λέω ότι ξανά ότι η χρήσιμη ψήφος για τα λαϊκά συμφέροντα είναι στη λαϊκή ενότητα. Ευχαριστώ. Κυρία Τσουκαλά. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Ο Γιάννος Βαρουφάκης είναι εναντίον του τραπεζικού συστήματος και όχι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναντίον του ληστρικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο προσπάθησε να υποδουλώσει τη χώρα μας. Κάποια πράγματα για μένα, κύριε. Συγγνώμη, ξέρετε το όνομά σας. Χρυσοδάκη. Χρυσοδάκη, είναι ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, εμένα προσωπική μου φιλοδοξία είναι η συνένωση του προοδευτικού χώρου στη βάση της οικολογίας. Γι' αυτό το λόγο κατεβαίνω με το Μέρα 25. Στηρίζω τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει από τα λάθη του. Θεωρώ ότι είναι αξιόλογος εταίρος. Θεωρώ ότι αξίζει να του δοθεί η ευκαιρία να μας εκπροσωπήσει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επίσης, πιστεύω ότι είναι, εκτός ότι είναι διεθνούς φήμης οικονομολόγος, θεωρώ ότι το πρόγραμμά μας είναι ένα από τα καλύτερα και άμεσα εφαρμόσιμα προγράμματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι είχαμε τη στήριξη της νεολαίας στις ευρωεκλογές. Άνω του 60% των ψηφοφόρων μας είναι ηλικίας 20-24 ετών. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η νεολαία αυτή τη στιγμή ασφικτιά και είναι μέσα σε απόγνωση και δεν μπορεί να βρει κάποια λύση στα προβλήματά της. Το λαός δεν προτείνει απολύτως τίποτα, δεν κάνει μόνο μία στήρα, ακολουθεί μία στήρα αντιπολιτευτική γραμμή σε όλους. Από εκεί πέρα, όπως σας είπα, προσωπική μου φιλοδοξία είναι η συνένωση του προοδευτικού, του κεντρώου χώρου στη βάση της οικολογίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φωνές να μιλήσουν για περιβαλλοντικά ζητήματα, δεν υπάρχουν φωνές να μιλήσουν πάνω στην πράσινη μετάβαση, την πράσινη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί τη μέγιστη λύση του προβλήματος. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή προωθούνται πανευρωπαϊκά αναπτυξιακές πολιτικές 500 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, και ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει επενδύσει και όλο μας το πρόγραμμα στηρίζεται σε αυτό. Λοιπόν. Μετάβαση στην πράσινη οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη. Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στην εξόρυξη πετρελαίου. Λοιπόν, κύριε Καλουδάκη. Εγώ θέλω να πω στους συμπολίτες μας, στον ενεργειώτικο λαό, ότι πρέπει να σκεφτεί, και μάλιστα εγώ από τις περιοδίες μου το βλέπω, ότι η μόνη ελπίδα για τη χώρα μας είναι το κίνημα αλλαγής. Είναι η προοδευτική παράταξη. Αυτή έχει στήσει μπέτη στα δύσκολα. Το πρόγραμμα, το σχέδιο Ελλάδα είναι το καλύτερο που έγινε ποτέ. Όλοι κλέβουν κομμάτια του, όπως είναι η τράπεζα, το ταμείο αυτό, το υπερταμείο, ότι θα πρέπει να έρθει σε ελληνικά χέρια και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και το ασφαλιστικό. Εμείς το είπαμε. Την πράσινη ανάπτυξη, ο Γιώργος Παπανδρέου από όταν το 10 τη φωνάζει και λέμε ότι πρέπει εκεί να επενδύσουμε, κλέβουν από εμάς κομμάτια όλοι γύρω-γύρω. Όμως με την κλεψά δεν κάνεις τίποτα. Εάν δεν τα πιστεύεις, δεν μπορεί να τα υλοποιήσεις. Πιστεύουμε ακράδαντα στο πρόγραμμά μας, στο σχέδιο Ελλάδα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ειδικά ο όρος ελληνικός λαός, ειδικά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θα στηρίξουν το κίνημα αλλαγής, διότι εκπροσωπείται και από άξιους ανθρώπους, πραγματικά, και επίσης δεν υπάρχει άλλη λύση. Η επέλαση της δεξιάς θα είναι οδυνηρή για τον ελληνικό λαό. Θα είναι οδυνηρή. Αυτό να μην το ξεχνάει ποτέ. Οι δε πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ τις έζησε στο πετσί του. Δεν υπάρχει κάτι, το είπε αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια αλήθεια δεν είπε στον ελληνικό λαό. Μια αλήθεια. Τη μια μέρα ψηφίζει το ένα νομοσχέδιο κατάργηση των αντιμέτρων, αυτό που λέγαμε, την επαύριο το εξαγγέλνει ξανά. Δεν μπορεί να βρει άκρα μαζί του. Καθόλου.
Δεν έχω βέβαια και κάποιον εδώ εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό είμαι και τόσο έτσι επιγείς. Και καλά κάνετε. Αλήθεια, διότι δεν θέλω να λέω απουσία κάποια πράγματα. Καλό τον κριτικό λαό, καλό τον ηρακλειώτικο λαό να στηρίξει το κίνημα αλλαγής και να στηρίξει τον Καρουλάκη τον Σταύρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω την κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια βουλευτή με το ΜΕΡΑ25. Τον κύριο Μιχάλη Κριτσοτάκη, υποψήφιο βουλευτή με τη Λαϊκή Ενότητα. Τον κύριο Σταύρο Καλουδάκη με το Κίνημα Αλλαγής. Και την κυρία Εύα Σημεάκη, υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία αποχαιρετήσαμε και κατά τις 9. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.